άνθρωποι, καλημέρα. Είμαι η Χαρά και αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο του Be The Change. Το κανάλι που σε βοηθάει να δεις την αλήθεια σου, να αποτινάξεις από μέσα σου κάθε φόβο και να βρεις επιτέλους τη χαρά στη ζωή σου. Αν νιώθεις και εσύ την ανάγκη να το κάνεις αυτό, είμαστε στον ίδιο δρόμο. Ακολούθησέ με. Όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με την ικανότητα να ονειρευόμαστε. Και εκείνοι που μας έφεραν στον κόσμο, μας δίδαξαν να ονειρευόμαστε όπως ονειρεύεται η κοινωνία. Μας έστρεψαν την προσοχή σε όσα θεωρούσαν σημαντικά, βάσει των δικών τους ονείρων, παρόλο που έχουμε τη δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε εκατομμύρια πράγματα ταυτόχρονα. Η προσοχή μας είναι η ικανότητά μας να αντιληφθούμε αυτό που μας φαίνεται ενδιαφέρον, να εστιάσουμε σε αυτό. Οι ενήλικοι που μας περιέβαλαν όταν ήμασταν παιδιά εχμαλώτησαν την προσοχή μας και τροφοδότησαν με δεδομένα το μυαλό μας με τη μέθοδο της επανάληψης. Έτσι μάθαμε όλα όσα γνωρίζουμε. Μάθαμε να συμπεριφερόμαστε μέσα σε μια κοινωνία, μάθαμε σε τι να πιστεύουμε και σε τι όχι. Μάθαμε τι είναι αποδεκτό και τι όχι, τι είναι σωστό και τι λάθος, τι είναι καλό και τι είναι κακό. Όλοι αυτοί όμως οι κανόνες μας κληροδοτήθηκαν. Μάθαμε να τραβάμε την προσοχή και να είναι σημαντική η γνώμη των άλλων για το άτομό μας. Από το τι γνώμη είχαν οι γονείς μας για μας, από το τι γνώμη είχαν οι δάσκαλοί μας για μας και κατ' επέκταση οι συνάδελφοι και όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε ακόμα και τώρα. Αυτό αυτόματα δημιούργησε μέσα μας έναν ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουμε και να κρεμόμαστε από τα χείλη των άλλων ανθρώπων για τη γνώμη που έχουν για μας. Αυτές όμως είναι συμφωνίες που δεν κάναμε εμείς με τον εαυτό μας, αφού ούτε το όνομά μας επιλέξαμε, ούτε τη θρησκεία μας επιλέξαμε, ούτε τη γλώσσα που μιλάμε επιλέξαμε οι ίδιοι. Δεν θα ήταν εφικτό. Οι συμφωνίες που κάνουμε με τη ζωή μας πρέπει να είναι αποδεκτές από εμάς. Και επειδή δεν ήταν εφικτό σε πολύ νεαρή ηλικία να επιλέξουμε πώς θα ζήσουμε και τι δρόμο θα τραβήξουμε στη ζωή μας, χάνουμε πολύτιμο χρόνο ενδεχομένως ζώντας τη ζωή κάποιου άλλου ως τώρα. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε τις δικές μας συμφωνίες. Να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και να ζήσουμε βάσει όσων εμείς θέλουμε. Και να επιλέξουμε τον τρόπο που θα το κάνουμε. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για την πρώτη συμφωνία, το να είναι άμεμπτος ο λόγος σου. Και είπαμε ότι χρησιμοποιώντας το λόγο σου για καλό σκοπό, είτε προς τον εαυτό σου είτε προς τους άλλους ανθρώπους γύρω σου, γεμίζεις θετικές σκέψεις και συναισθήματα και αυτό δημιουργεί όλο ένα και περισσότερο καλή διάθεση. Όλο και πιο συχνά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δεύτερη συμφωνία, που κατά τη γνώμη μου είναι από τις πιο σημαντικές και ίσως και τις πιο δύσκολες. Να μην παίρνεις τίποτα προσωπικά. Επειδή πάντα έπρεπε να ευχαριστούμε κάποιον, από τότε που ήμασταν μικροί, έχουμε μάθει να παίρνουμε τα πάντα προσωπικά. Νομίζουμε πως όλες οι συμπεριφορές των ανθρώπων μας αφορούν. Νομίζουμε δηλαδή, και ας μην το συνειδητοποιούμε, ότι όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από εμάς. Ο καθένας μεγάλωσε βάσει των συμφωνιών που είχαν κάνει κάποιοι άλλοι για αυτούς, ή μεγάλοι όταν ήμασταν μικροί, αλλά δεν μεγαλώσαμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε από τους ίδιους γονείς, ούτε καν με τις ίδιες πεπιθήσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίρνετε τα πράγματα προσωπικά. Αν για παράδειγμα κάποιος σας προσβάλλει στο δρόμο, στην ουσία απλά περιγράφει πώς βλέπει ο ίδιος τους ανθρώπους, ενδεχομένως και τον εαυτό του. Δεν έχει να κάνει με εσάς. Θα έχει αποτέλεσμα μόνο αν έχετε τις ίδιες συμφωνίες. Αν δηλαδή κι εσείς πιστεύετε το ίδιο με εκείνον. Αν κάποιος σας πει χαζό και εσείς το πάρετε προσωπικά, είναι γιατί έχετε την πεποίθηση πως είστε χαζός. Έχετε την ίδια άποψη για τον εαυτό σας. Προσπάθησε με το λόγο του να σας δηλητηριάσει. Αν ξέρετε πως δεν είστε χαζός, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το πάρετε προσωπικά. Όπως και το αντίθετο. Αν σας πει κάποιος πως είστε όμορφος, τι είναι αγάπη μου. Δυσκοτούλας. Αν σας πει λοιπόν κάποιος πως είστε όμορφος, πως είστε πολύ έξυπνος, ο λόγος που κομπάζετε και σας κάνει χαρούμενους είναι γιατί πραγματικά πιστεύετε ότι είστε πολύ όμορφος ή πολύ έξυπνος. Το ίδιο ισχύει και με τις αρνητικές εκφράσεις. Δεν χρειάζεστε κανένα να σας πει τι είστε και τι δεν είστε. Με το να παίρνετε προσωπικά τα πράγματα γύρω σας, απλώς επιτρέπετε στους άλλους ανθρώπους να ασκήσουν τη μαύρη μαγεία τους επάνω σας. Εχμαλωτίζουν την προσοχή σας και σας μπολιάζουν με το δηλητήριό τους. Οι άνθρωποι γενικώς είναι εθισμένοι στην οδύνη και είναι σαν να υπάρχει μια άτυπη συμφωνία να βοηθούν ο ένας τον άλλον να υποφέρει. Είναι οι άνθρωποι που τρέφουν το πονοσώμα τους. Αν, για παράδειγμα, έχετε την ανάγκη να σας κακομεταχειρίζονται, γιατί έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα βρεθούν πολύ καλοθελητές να το κάνουν. Δεν υπάρχει κανένας μαγνήτης. Απλώς έχετε τις ίδιες πεποιθήσεις. Ό,τι και πιστεύετε για μένα, καλό ή κακό, δεν το παίρνω προσωπικά. Είναι ο τρόπος που βλέπετε εσείς τον κόσμο και βασίζεται στο δικό σας σύστημα πίστης, όχι στο δικό μου.
Όταν σταματήσετε να παίρνετε τα πράγματα προσωπικά, αποκτάτε σιγά σιγά ελευθερία και απεγκλωβίζεστε αυτόματα από χιλιάδες άλλες μικρές συμφωνίες που σας κρατάνε δέσμιους στο έδαφος. Ο φόβος έχει αλυσίδα. Συναισθήματα όπως η ζήλια, ο φθόνος, ο θυμός αρχίζουν και δεν χωράνε μέσα σας. Δεν έχετε καμία ευθύνη για τις πράξεις των άλλων ανθρώπων. Μόνο για τον εαυτό σας έχετε ευθύνη. Και για τις δικές σας πράξεις. Και ούτε έχετε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να διορθώσετε κάποιον άλλον άνθρωπο. Έχετε εμπιστοσύνη στις επιλογές σας. Μπορείτε να πείτε ναι ή όχι, ανάλογα με το τι θέλετε και όταν το επιθυμείτε. Δεν χάνετε χρόνο με το να ανταγωνίζεστε κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί ξέρετε τι πραγματικά αξίζετε και αυτό είναι που σας πάει μπροστά. Και απαλλάσσεστε από ανθρώπους που σας κρατάνε δέσμιους αρνητικών συναισθημάτων. Ακόμα και όταν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο περιβάλλον εργασίας σας ή σε κάποιο πολύ κοντινό περιβάλλον και δεν μπορείτε να τους απομακρύνετε εντελώς από τη ζωή σας, με το να είναι άμεμπτος ο λόγος σας και να μην παίρνετε τίποτα προσωπικά, αρχίζει και δημιουργείται αυτή η υπέροχη ασπίδα, έτσι ώστε να ζείτε καθημερινά με θετικά συναισθήματα, να μην αναλώνεστε δεξιά και αριστερά και να μπορείτε επιτέλους να εστιάσετε σε αυτό που πραγματικά θέλετε και όχι σε αυτό που κάποιος σας είπε κάποτε. Είτε το θυμάστε, είτε απλά έχει μείνει στο υποσυνείδητό σας και λειτουργείτε μηχανικά σε αυτό. Αλήθεια, η πρώτη εβδομάδα και ο άμεμπτος λόγος πώς πήγε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, γράψτε μου τι σας βασανίζει πιο πολύ, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε βίντεο και εμείς θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Γεια! Εδώ! Αδεσποτήλος! Έλα, μην παίρνεις τα πράγματα προσωπικά. Κάτσε κάτω. What a wonderful world.